Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δήμου Κομωτινής έλαβαν τέλος με τη μαθητική καρναβαλική παρέλαση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ροδόπης, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πόλη της Κομωτινής. Δάσκαλοι και μικροί μαθητές έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, διασκεδάζοντας με πάρα πολύ κέφι στην εορταστική αυτή εκδήλωση που διοργανώθηκε για όλους τους μικρούς μας φίλους. Νομίζω ότι σήμερα τερματίζουμε το πρόγραμμα που είχαμε για το καρναβάλι μας. Έχουμε την παιδική παρέλαση, έχουμε την παρέλαση των δημοτικών σχολείων που η ΔΚΠΑΚ τη συνδιοργανώνει με το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων. Νομίζω ότι από αυτό που βλέπω ότι θα έχει και αυτό επιτυχία σήμερα. Άλλωστε το κάνουμε για να χαρούν τα παιδάκια. Θα κάνουμε τη διαδρομή μας, θα καταλήξουμε στην πλατεία όπου τους έχουμε ετοιμάσει ένα πάρτι. Και από εκεί και μετά μένει η μέρα της Δευτέρας όπου έχουμε στους οικισμούς μας τα κούλουμα, έχουμε τη φασολάδα. Είναι σε 4 χωριά, τουλάχιστον επίσημα αυτό ξέρω, Φανάρι, Κρανοβούνι, Μεσοχώρι και Γρατινή. Και θα κλείσει ο κύκλος των εκδηλώσεων του Δήμου μας. Πιστεύω ναι παιδιά, γιατί για να είμαι ειλικρινής, αυτό το χθεσινό το περίμενα, αλλά όχι τόσο. Ο στόχος βέβαια, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, είναι να βγει η πόλη, να βγει ο κόσμος, να έχει κέφι, να διασκεδάσει. Αλλά είδα και τη συμμετοχή των συλλόγων, των ομάδων, των απλών ανθρώπων, των καφέ, των γυμναστήριων, όλοι όσοι ήταν εκεί. Είχαν κέφι, είχαν διάθεση και νομίζω ότι θα το περιμένουν. Το περίμεναν ήδη από τον αφουκρασμό που είχαμε και μετά από την, είδατε με τον καιρό που το είχαμε λόγω των καιρικών συνθηκών το αναβάλαμε, βλέπαμε το ενδιαφέρον του κόσμου και καταλαβαίναμε ότι θα πάει πολύ καλά. Νομίζω ότι θα το διατηρήσουμε αν είμαστε γεροί. Άλλωστε η πόλη, όχι μόνο η πόλη, όλη η Ροδόπη το χρειάζεται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό γίνεται, να δώσουμε κέφι και χαρά στον κόσμο. Σε πάσα μου που λέω.